κάνετε, παιδιά, Χρήστος εδώ. Τι κάνετε καλά, Χρήστος εδώ. Τι κάνετε καλά, Χρήστος εδώ. Τι κάνετε καλά, Χρήστος εδώ. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι πάρα πολύ καλά. Και κάνω και αυτό το βίντεο. Κάνω αυτό το βίντεο, ρε παιδί μου. Αυτό το βίντεο το κάνω. Το έκανα, να το κάνω. Δεν το έκανα ακόμα. Το κάνω τώρα. Τελεφώνα! Αυτή τη στιγμή τι κάνω! Μαλακίες! Όντως μαλακίες κάνω! Αλλά το κάνω το βίντεο! Τελειώνουν οι κυμερίες μας, παιδάκια! 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 Μια εβδομάδα μας έμεινε. Την άλλη Κυριακή, βασικά, θα δω, μάλλον την άλλη Κυριακή θα δω το τελευταίο μου βίντεο. Και θα τελειώσω έτσι με ένα ωραίο κωμικό βίντεο. Αυτό το βίντεο θα είναι λίγο μικρό. Να μιλήσω λίγο για το σχολείο. Αυτό το βίντεο θα ονομάζεται όχι σχολεία, σχολείο. Θα το σχολιάζω το σχολείο. Όχι τα πράγματα που μισώ στο σχολείο. Λοιπόν, τα πράγματα που μισώ στο σχολείο. Πρώτα. Πάνω στα πολλά. Όταν έρχομαι το πρωί με το λεωφορείο έρχομαι. Πάω στο σχολείο. Λοιπόν, κανονικά, έρχομαι στο σχολείο, αλλά μόλις μαζεύονται όλα τα παιδιά, κανονικά χτυπάει το κουδούνι και μπαίνουμε μέσα. Ο λίθος αθλητής τι κάνει, έρχονται τα παιδιά, αφού είναι όσα να έρθουν ακόμα, δηλαδή εγώ να φτάσω στο σχολείο 8 παρά τέταρτο. Μισή ώρα είμαι έξω. Μισή ώρα. Δηλαδή, μέσα οι δασκαλοί είναι κολοβαράνε, καπνίζουνε. Μου παραγγείλει με έξω. Εγώ περιμένω, ας πούμε, μετά από λίγο να μας δουν και τα άλλα παιδιά, να χτύπησε ο κοδόνι, πάμε μέσα να μάθουμε κάτι της προκοπής. Περιμένω. Πού τα χτύπησε το κοδόνι, ρε. Περιμένω. Κάποια στιγμή, όχι πως μου κόβει εμέναν, χτύπαει το κοδόνι. Κάνουμε γράμμες. Φεύγουν οι μισές τάξεις, ο δάσκαλός μας ακόμα να έρθει. Φεύγουν μετά οι άλλες τάξεις, οι πιο μικρές, ακόμα να έρθει. Μένουμε μόνοι μας έξω, ακόμα να έρθει. Πηγαίνουμε μέσα ο κύριο δάσκαλός μας και μετά το θυμάται να έρχεται. Α, έχω παιδάκια. Πρέπει να πάω τα πάω, τους μάθω κάτι να μάθουμε. Ναι. Γιατί τα μαχαλάσουν, δεν είχα ξανά την τύφλα τους, οπότε πρέπει να πάω τα πάρω. Το θυμήθηκε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Και μας, εντάξει. Ξέρετε, μπορείς να κοιτάμε το κοδούνι το πρωί, μπαίνεις μέσα, αρχίζει το μάθημα. Εμείς τι κάνουμε και βαριέμαι που ζω. Μπαίνουμε στην τάξη, ο κύριος κάθεται στην έδρα, μιλάμε. Εντάξει, τώρα φυσιολογικό είναι που αρχίζουμε, ναι. Αλλά μέχρι τη χρονιά μιλάμε. Τι, ας πούμε, εμένα λέμε Χρήστο, τι έκανε σήμερα, χθες ήταν ωραία μέρος, μπράβο εσύ, τι έκανες τώρα, λοιπόν, σήμερα και μπλα 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 μπλα. Λέμε κάτι βλακίες, κάτι κι εγώ, είμαι έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε μάθημα. Έτσι είμαι εγώ. Πάντα αυτό γίνεται. Εντάξει, όταν αντίμετω τα σχολεία, φυσιολογικό είναι. Τίποτα. Φυσιολογικό είναι. Λοιπόν, συστήνομαστε με το δάσκαλο μας, πώς το λένε, να μάθουμε κάτι. Γνωριζόμαστε πώς περάσαμε το καλοκαίρι, εντάξει, αυτό. Την επόμενη μέρα μας δίνουν τα μαθήματα, τα βιβλία θα πω, και μας δίνουν τι πρέπει να έχουμε εμείς. Μια λύση γιατί πρέπει να πάρουμε μισθό, αυτό γίνεται στην πρώτη μέρα, στη δεύτερη, δεν θυμάμαι. Γιατί τώρα, ναι, όταν αρχίζει ο αγιασμός μπαίνουμε λίγο μέσα, για ένα τέταρτο περίπου, την επόμενη μέρα και μετά, από την τρίτη μέρα, αρχίζουμε το μάθημα.
Δηλαδή μπορείς να ξεκινήσεις να το σχολείο και από την πρώτη μέρα να κάτσεις πάνω κοντά στο διάβασμα. Εντάξει, εμείς αρχίζουμε συνήθως στο διάβασμα από την τρίτη μέρα. Από την τρίτη μέρα αρχίζουμε κανονικά. Δεν ξέρω πότε πέφτει 11 Σεπτέμβρη. Πέφτει Δευτέρα, πάλι μα πέφτει Δευτέρα. Εγώ θέλω να πέφτει Τετάρτη. Βασικά Πέμπτη. Πέμπτη είναι ο αγιασμός. Την άλλη μέρα μας δίνουν ό,τι να αγοράσουμε και μετά ξανά τη Δευτέρα από το τελευταίο. Και παιδιά ξέρετε, διάβασμα, πολύ διάβασμα. Δηλαδή τώρα εγώ θα πάω και έκτη. Και όσοι μεγαλώνουν οι τάξεις, τόσο το χειρότερο. Εντάξει, μας μαθαίνουμε κάτι πράγματα που τι να μας χρειάζεται στη ζωή μας. Ας πούμε. Εντάξει, τα αγγλικά θα τα χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Και τα γαλλικά, εντάξει, μου μπορώ να πω, και τα μαθηματικά. Και τη γλώσσα. Αλλά την ιστορία, τι την κάνουμε με την ιστορία. Εντάξει, φυσιολογικά, κανείς να ξέρει τι είναι τα παλιά. Άρα στο σχολείο πάμε για να ξέρουμε να χρησιμοποιούμε αυτό που μαθαίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Να χρησιμοποιήσουμε ιστορία. Αν δεν σου πω ρε φίλε, παλιά, ξέρεις τι έγινε. Γεια. Δεν ξέρω το πάρα θα πας να έλεγα να σκάσεις. Δεν σε στενώσω. Όχι πολύ, δεν σε στενώ, ναι. Θα γίνει καλύτερα. Πού είχα μείνει. Λοιπόν, ας πούμε δεν θα πας. Δεν θα πάω σε μια δουλειά και θα το δεις. Να σου πω ρε κάτι. Ξέρεις τι έγινε πριν πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρεις. Στην Κωνσταντινούπολη. Δεν ξέρεις. Θα σου μάθω τώρα. Λοιπόν, παλιά ήταν κάποιοι ανθρώποι εκεί πέρα βλαμμένοι. Και οι Τούρκοι μπήκαν με τα πλοία, είχαν βάλει μια αλυσίδα. Τα καράβια τους, κάποιους τα σπρώξανε με κορμούς δέντρων. Τα περάσανε από ένα σημείο. Μετά μπήκανε εκεί σε ένα ποτάμι, δεν ξέρω τι ήταν. Και μετά ανοίξαν τις πύλες, μπήκανε μέσα, μας σκοτώσανε και πήρανε την πόλη! Και τους ζητήκε ο άλλος, και μα τι με νοιάζουν τώρα αυτό ρε μαλάκα. Μα εγώ φταίω, ο δάσκαλος μου τα μάθει στο σχολείο, να μην τα πω. Λες και να σου χρησιμεύουν στη ζωή. Εντάξει, καλό είναι η ιστορία που μαθαίνεις, αλλά τη ιστορία δεν θα χρησιμοποιήσει το μέλλον. Ας πούμε τα αρχαία. Αρχαία, εντάξει, κάνω στο γυμνάσιο. Αρχαία. Τι να πας, όταν μεγαλώσεις, συναντήσεις ποτέ τον Ηρακλή. Παράδειγμα να λέω. Ας συνέξω τον Ηρακλή, λοιπόν. Ας πούμε ένα όλοι κλωστά, σου πω μαλλί μου. Αυτό που θα πω, θα γελάσετε. Το έχω συγκεφτεί ακόμα και γελάω. Φαντάζω ότι δεν το έχω πει ακόμα. Λοιπόν, ας σου πω παιδί μου. Ξέρεις σου και μπλα μπλα να σου λέει αυτός για το. Και του λέω εγώ, Ηρακλή, τα παπαρέα μου. Ας πούμε τα αρχαία, δεν θα σου χρησιμεύσω. Γεωγραφία, ναι. Ας πούμε, θέλω να πάω στην Αθήνα. Πώς θα πάω. Λοιπόν, πάρε θείο. Μετά έχουμε μια κόκκινη γραμμή. Πετάμε το λιοντήριο. Μετά ένα σκύλο. Προσέχουμε το σκύλο, μην τον τρακάρουμε. Μετά προχωράμε. Έχει διόδια. Δίνεις την κάρτα και πάλι αυτά, δεν ξέρω τι δίνεις. Προχωρά. Μετά από λίγο, ξανά διόδια. Μετά ξανά διόδια. Α πούμε, κυρία μου, που μετά πήρε αυτή τη συνέχεια εδώ, διόδια μου, και τα χαλάσω το ταξίδι. Γεωγραφία, ναι, θα σου χρειαστεί. Λογικό είναι. Λοιπόν, τι άλλο θα σου χρειαστεί. Θα σου χρειαστεί μαθηματικά, γλώσσα, αγγλικά, γαλλικά, γεωγραφία. Τι άλλο θα σου χρειαστεί. Εντάξει, γυμναστική θα σου χρειαστεί αν γίνεις αθλητής. Τι έχω ρε μαλάκα. Να σε γυμναστική είναι το καλύτερο σχολείο γιατί δεν κάνεις μάθημα. Εκεί πέρα παίζει, εμείς παίζουμε, δεν κάνουμε γυμναστική. Δεν σηκώνουμε βάρη, αυτό δεν είναι γυμναστική. Αυτό είναι ελεύθερη ώρα. Γιατί έχουμε ένα δάσκαλό μας. Τον κύριο Ντίνο, δηλαδή Κωνσταντίνο το λένε. Να σου πούμε, πήγα παίξουν ποδόσφαιρο και πήγα παίξουν μπάσκετ. Εγώ ποδόσφαιρο και παίζαμε μπάσκετ. Είναι λες και διάλειμμα. Σε τα διάλειμματα τι κάνουμε. Να τώρα στην έκτη πρώτη ώρα παίζουμε ποδόσφαιρο, μετά μπάσκετ και τελευταία ώρα νομίζω, ναι, βολέι.
Λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ τι άλλο να πω για το σχολείο. Μιας που τα λέω τώρα, τα πω όλα. Τι άλλο. Ας πούμε, και στο διάλειμμα. Ακούς τι γίνεται. Εντάξει, είναι στο διάλειμμα εδώ και κανένα έξω δάσκαλοι να μας προσέχουν. Τα μικρά παιδάκια μην κάνουν καμία μαλακία. Αλλά εμάς είναι από πάνω με συνέχεια ένας δάσκαλος που πάω έκτηρεο, ξέρουμε. Και μόλις έχουμε συνέχεια βγαίνει και το μυγουγείο και από πίσω ένα στενάκι. Μόλις πάω στο στενάκι, φύγε από ένα καλόπουλο. Φύγε από ένα κολόπουλο. Άι, τσάκι σου φύγε από δει. Άι, φύγε, θα βάλω πάπα. Άι, πάπα. Τίποτα δεν το πάνε. Για να μάθεις. Το δεχείτε τώρα. Λες και μέσα στο 1967. Αλλά μαλάκα, ας πούμε, βαράνε δασκάλοι. Έχουμε κάποιους δασκάλους που βαράνε. Να σου πούμε, κυρία Εφη, μια φορά που κάνει κάποιος δασκάλι, σε σφίγγει από το χέρι και σε πετάει έτσι. Όταν κάνεις κάτι αυτό συνέχεια, μάλλον όλα κάνουμε ένα σχολείο. Σε πιένει από εδώ, πέρα, σε πονάει, σε σφίγγει, σε τραβάει και γρήγορα και σε βάζει στην άκρη. Μου λέει, εμένα μου το έχει κάνει μια μέρα και μου έχει αφήσει κοκκινίλα. Είμαι τη που, κυρία Εφη, δεν πάτε καλά. Δεν πάτε σε κάποιο ψυχιατρίο. Λοιπόν, και πολλά άλλα, είναι πάρα πολλά που μισώ για το σχολείο. Αλλά αν κάτσω τα πω όλα αυτά, το βίντεο θα πάει 3 ώρες και 6 λεπτά. Οπότε εντάξει, αυτά ήθελα να πω, πως θα πάρω, γιατί θα ξανακάνω βίντεο, δηλαδή θα κάνω βίντεο που θα σχολιάσω το σχολείο, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που θα σχολιάσω. Σε αυτό το βίντεο είπα αυτά. Λοιπόν, ελπίζω σας άρεσε και συμφωνείτε με μένα να κάνετε ένα like και μια εγγραφή κάτω στο κανάλι μου. Γιατί είναι και μια βλαμμένη διαθέμιση που λέει τέλος, κάποιος μου που λέει ήρθα σχολιά και κάτι τέτοια, δεν ξέρω την έχει αυτή τη διαθέμιση. Δεν ξέρω που συμφωνούν με το σχολείο, με τις μαλακίες που γίνεται, εντάξει. Μια εγγραφή κάτω στο κανάλι μου και να μην ξεχάσετε να κάνετε ένα share. Να το βαρέσετε το share. Like, εγγραφή και ένα share να το δουν και οι φίλοι σας. Και γεια σας.